Θέλω πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω και εσείς βιάζεστε, το πρώτο ερώτημα. Τελικώς, τι μένει από αυτή τη σύνοδο κορυφής για τους πρόσφυγες? Διότι αυτό το προσωρινό στην Ελλάδα, το ξέρετε καλύτερα εμού, είναι μάλλον και το μόνιμο. Κοιτάξτε, αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες προσωρινή ελιγμή είναι διαρκώς. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να δούμε είναι να ομαλοποιηθούν οι ροές, να είναι πλήρες οι καταγραφές. Αυτό είναι σε πρώτη φάση, αυτή είναι η έργεια. Σας φοβίζει λίγο αρκετά το βάρος που ουσιαστικά καλείται η Ελλάδα και η Ιταλία να σηκώσουν, γιατί η Ευρώπη στην ουσία γυρνά την πλάτη σιγά σιγά, κύριε Ξηδάκη? Κοιτάξτε, με την Τουρκία είναι να εξελίξει η διαπραγματεύση. Για να μπορέσουν να ελεγχθούν από κύρωες. Αλλά η Τουρκία αυτό που ζητάει είναι μια γενναία βοήθεια και κάποια άλλα ανταλλάγματα. Γενναία οικονομική βοήθεια και κάποια άλλα ανταλλάγματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, αυτό που ξέρουμε πια είναι ότι οι άνθρωποι είναι τόσο απελπισμένοι που πια διακινδυνεύουν τις ζωές τους ευθέως με την κακοκαιρία. Έχουμε την απειλή μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό που λέτε, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι, όλοι αυτοί έρχονται καταρχήν ως χώρο υποδοχής σε μια χώρα που βιώνει μια παρατεταμένη βαθιά οικονομική κρίση. Δεν φοβάστε μη γίνει αυτό μια εκρηκτική βόμβα? Αλλά όλη η Ευρώπη το φοβάται, το φοβάται η Γερμανία. Απλώς δεν έχει βρεθεί η κοινή ευρωπαϊκή γραμμή για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Αυτό που έχει βρεθεί είναι η κατάσταση των μετεγκαταστάσεων και των προσεκτώσεων, και σε αυτή την κατεύθυνση τώρα θα πρέπει να εργαστούμε. Δηλαδή, ξέρουμε εμείς ότι στην Ελλάδα μένουν ελάχιστοι. Κανείς δεν θέλει να μείνει σχεδόν. Όλοι αναζητούν μια χώρα που θα μπορούν να βρουν εργασία. Αλλά το πέρασμα είναι από εδώ. Εμείς δεν ούτε μπορούμε ούτε θέλουν οι άνθρωποι να τους κρατήσουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι μια πρώτη ανακούφιση, καταγραφή, πιστοποίηση και να προχωρήσουν να κάνουν αίτηση ασύλου εκεί που τους ενδιαφέρει. Και αυτή είναι η υποχρέωση που έχουμε αναλάβει. Βλέπετε, επιμένω λίγο, γιατί ξέρω ότι ήσασταν και σε επαφές με τον Φρανσουά Ολάντ και αναρωτιέμαι αν μας είπε κάτι ο Ολάντ για τη δυσφορία της κυρίας Μέρκελ και για το σχέδιο για ένα μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρου στην Αθήνα και πάει λέγοντας... Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν αυτά. Αλλού θέλω να καταλήξω. Αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο, ουδέν μονιμότερο από του προσωρινού, η Ευρώπη να γυρίσει πλήρως την πλάτη σε ένα θέμα που οι ισχυροί της το έχουν δημιουργήσει και στο τέλος να πούν βγάλτε πέρα Ελλάδα, βγάλτε πέρα Ιταλία, άντε μέχρι την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και δικό σας θέμα, παιδιά, τελικώς. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ακόμη και στις 15 Οκτωβρίου. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό το οποίο είναι υπαρκτή δυσκολία είναι η διαχείριση όλου αυτού του προβλήματος. Και σε αυτό την κατεύθυνση γίνονται όλες αυτές οι μανούβρες. Σε συνεργασία και με τα κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι σε ενταξιακή πορεία. Άρα έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως δεν σας βλέπω αισιόδοξο ιδιαίτερα για το αν η Ευρώπη έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει. Ή κάνει πως δεν έχει αντιληφθεί. Ή ποιος ακριβώς? Μιλάω για τους μεγάλους. Μιλάω για τους Γερμανούς. Βλέπετε, οι Πολωνοί βγάλαν ακόμα πιο συντηρητική λύση χθες το βράδυ ως προς τους πρόσφυγες. Ναι. Για παράδειγμα. Στην Ουγγαρία έχει φτιαχτεί τείχος. Δεν είναι ένα ευχάριστο κλίμα αυτό που δημιουργείται? Ναι, φυσικά βεβαίως δεν είναι ευχάριστο, αλλά δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις το πρόβλημα υψώνοντας μόνο τείχη και χτυπώντας ανθρώπους με κλόμπου ή πυροβολώντας τους πράκτες. Σωστό. Κύριε Υπουργέ, πείτε μου σας παρακαλώ, εσείς πάτε στις Βρυξέλλες και η χώρα αυτή τη στιγμή σε σχέση και με τους θεσμούς έχει 2-3 σοβαρά άμεσης διευθέτησης ζητήματα ανοιχτά. Ανακεφαλαιοποίηση, πληστηριασμούς και κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, είδαμε τι είπε και ο Λαντ, ΦΠΑ στη ιδιωτική εκπαίδευση, υπάρχει περιθώριο? Ή τελικώς
όλα είναι κινήσεις επί σκηνής, αλλά οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και θα είναι σκληρές και επώδυνες. Όχι, δεν, οι αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Είναι πολιτικές υποδιαμόρφωσης στο πλαίσιο κάποιων συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά και σε ένα πλαίσιο που απαγορεύει η ίδια η πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που δεν θα προκαλέσει περαιτέρω κοινωνική κρίση. Θεωρείτε ότι υπάρχουν συμμαχίες στην Ευρώπη πια για ζητήματα όπως είναι η κατάσχεση της πρώτης κατοικίας που μπορεί να αλλάξει φορά των πραγμάτων? Γιατί είδαμε ότι οι θεσμοί επιμένουν σε αυτό, έτσι. Κοιτάξτε, στο ζήτημα της πρώτης κατοικίας υπήρξε στην κοινή δήλωση Τσίπρα Ολλάνδη, υπήρξε μια σαφής, αιχμηρή πολιτικοποίηση του θέματος από έναν πρωθυπουργό και μια αποδοχή από τον Γάλλο πρόεδρο. Πράγματι είναι ένα μείζον ζήτημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά και όχι τεχνικά. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για να γίνει μια ρύθμιση που δεν θα επιδεινώνει το υπάρχον κοινωνικό πρόβλημα. Και αυτό θα το δούμε στις επόμενες μέρες, καθώς θα εξετυλίγεται η διαπραγμάτευση. Άρα πάμε σε πολιτική λύση, λέτε ουσιαστικά. Αυτό ετέθη με μεγάλη σαφήνεια στην κοινή εμφάνιση του Πραουλάν. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, ως εξής. Είστε αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και εδώ είναι ανοιχτά πια η νέα προγραμματική περίοδος, το πακέτο Juncker, το κλείσιμο της προηγούμενης. Τι εικόνα έχουμε σε όλο αυτό το πακέτο? Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε μάθει ως ΕΣΠΑ βεβαίως, αλλά δεν είναι έτσι. Αλλά τι εικόνα έχει? Είναι άλλο, είναι άλλο πράγμα. Ναι. Είναι ένα πράγμα είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει τις δικές του προδιαγραφές, είναι γνωστές και από παλιότερα προγράμματα, είναι 20 χρόνια τώρα αυτά τα προγράμματα συνοχής, ας πούμε, ας τα πούμε έτσι. Και είναι άλλο πράγμα το πακέτο Juncker, είναι ένα υπερσύνολο. Χρησιμοποιεί κάποιες εγγυήσεις ευρωπαϊκές ή κάποια κεφάλαια για να μοχλευτούν άλλα κεφάλαια και να μπουν ιδιώτες. Εκεί είναι νομίζω και ένα από τα κλειδιά της εξόδου από την ύφεση. Να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο ελληνικό το οποίο να είναι πιστικό για να μπορέσουν να προσελκυστούν κάποια κεφάλαια. Το πρώτο τεστ θα είναι πως θα προσελκυστούν οι ιδιώτες που είχαν μπει στις ανακεφαλαιοποίησεις τραπεζών σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Από ό,τι φαίνεται τα roadshow που έχουν διοργανώσει οι τράπεζες δεν πάνε άσχημα, έχουν καταρχώσει να πείσουν επενδυτές να μπουν. Και επίσης ένα άλλο καλό μήνυμα είναι ότι δεν είναι οι κεφαλαιακές ανάγκες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είναι ακριβή σε αυτή τη φάση, δεν ήταν του ύψους οι οποίες προεβλέπονται ένα μήνα πριν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικές και δεν θα είναι αποτρεπτικές για την είσοδο των ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό διευκολύνει κάπως τα πράγματα για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στην ουσία. Mm-hmm. Είναι κλειδί ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να προχωρήσει και το πακέτο Juncker? Ναι, φυσικά. Διότι και το κλίμα βελτιώνει και βλέπουμε, θα μπορέσουμε να δούμε ένα πιο σταθεροποιημένο, ένα σταθεροποιημένο τραπεζικό σύστημα. Όλα αυτά, κοιτάξτε, όλα αυτά θα πρέπει να συντελούν σε ένα πράγμα, στην αποκατάσταση της πίστης. Η οποία δεν είναι μόνο από το εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό. Έχουμε 40 δις περίπου στα σπίτια των ανθρώπων, κατά κάποιους υπολογισμούς των τραπεζιτών. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να ξαναμπούν στις τράπεζες, δηλαδή να ξαναμπούν στην ίδια την οικονομία. Οι Έλληνες έχουν αποσύρει τα χρήματά τους από την οικονομία. Διότι φοβήθηκαν δικαίως, δεν τους κατηγορεί κανείς γι' αυτό. Αλλά καθώς σταδιακά αποκαθίσταται ένα κλίμα σταθεροποίησης, το να μπουν τα χρήματα στις τράπεζες βοηθάει όλα. Όλη και την οικονομία και τα νοικοκυριά και τους ανθρώπους που τα είχαν πάρει τα χρήματά τους. Αυτό είναι το βασικό, είναι η αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης καταρχάς στο εσωτερικό και κατά δεύτερον και στο έξω. Όταν βλέπουν και οι ξένοι ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται την οικονομία τους και εργάζονται για την ανασυγκρότηση
θα μπουν και αυτοί. Δεν μου λέτε, κύριε Ξηδάκη, γιατί δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο και κυκλοφορείτε και μέσα στον κόσμο και έχετε επαφή. Εσείς, αν ήσασταν ένας από αυτούς που τα είχε στο σπίτι του με τα capital controls θολά, τη μία αρχές του χρόνου, την άλλη μετά το δημοψήφισμα, τώρα πάει για καλοκαίρι και βλέπουμε, θα τα ξαναβάζατε σε τράπεζα? Μα δεν τα έβγαλα έτσι κι αλλιώς εκεί. Ναι, εντάξει, νομίζω... καταλάβατε τι εννοώ όμως, έτσι. Ναι, τώρα νομίζω δεν είναι... Κοιτάξτε, αν κάποιος, ας πούμε, έχει 200-500.000 και εξακολουθεί να τα έχει τα χρήματά του εγκλωβισμένα με κάποιο τρόπο σε ένα ξένο τραπεζικό σχήμα, σε μια ξένη τράπεζα, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει αν θα θέλει να ζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα είναι πια και δύσκολο, δηλαδή όλη του η έγνοια θα είναι πως θα προφυλάσει ένα ισχνό έτσι καλλιώς κεφάλαιο, αν δεν είναι αρκετά εκατομμύρια, θα προφυλάσει αυτό το κεφάλαιο και θα το μεταφέρει στη χώρα, δηλαδή μπαίνουμε σε μια κατάσταση εξωφρενική ακόμη και για αυτόν τον αποταμιευτή. Το θέμα για τη χώρα πια είναι να φτιάξουμε δουλειές, όλη η πολιτική προσπάθεια, όλη η ενέργειά μας, όλη η ζωτικότητα και όλη η σκέψη μας είναι πώς θα βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και πώς κυρίως θα ανοίξουμε δουλειές. Άρα... εργασίας. Ο μεγάλος καρκίνος που κατατρώει το σώμα της Ελλάδας είναι η ενέργεια. Σωστό αυτό. Αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε με κάθε τρόπο. Άρα θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω αν συντείνετε στην άποψη ότι το ερχόμενο τετράμινο είναι επί της ουσίας και καθοριστική σημασίας αν έχουμε όλο αυτό που περιγράφεται ως επανεκκίνηση. Φυσικά είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι ο στόχος μας είναι σταθεροποίηση. Έχουμε περάσει μια μακρά περίοδο αιμορραγίας και μια περίοδο αστάθειας. Πρέπει να μπούμε σε κλίμα σταθεροποίησης, κλίμα αποκατάστασης εμπιστοσύνης και των Ελλήνων προς το τραπεζικό του σύστημα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει με κυριολεκτική ακρίβεια για να κεφαλαιοποιήσει και χωρίς απώλειες. Και εφόσον αποκατασταθεί αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης και των Ελλήνων προς την οικονομία τους και προς το κράτος τους και προς την πατρίδα τους, τότε νομίζω αυτό δημιουργεί και το κλίμα εμπιστοσύνης και για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές. Έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και είναι τόσο λαγωμένη η οικονομία που και λίγα χρήματα να μπουν σε σωστές τοποθετήσεις παραγωγικές αμέσως θα φανεί μεγάλο όφελος και το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι θα αλλάξει άρδιν το ψυχολογικό κλίμα. Η οικονομία είναι ψυχολογία και η ψυχολογία στην Ελλάδα είναι βαριά λαγωμένη για πολλούς και σοβαρούς λόγους εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή η ψυχολογία πρέπει να ανατραπεί, η ψυχολογία του χαμένου, του ηττημένου, του λαβωμένου, αυτού που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Θέλω, αφού σας ευχαριστήσω, να σας ρωτήσω κλείνοντας την προσωπική σας αίσθηση. Έχει αλλάξει η φορά των πραγμάτων από τους απ' έξω για το πώς αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, την κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα και τους πολίτες της, ή θα μας προκύψει, γιατί αν κρίνω από αυτό που γίνεται με την πρώτη κατοικία, αυτό το brand affair, τους βλέπουμε σε ορισμένες δημιουργίες να ξανατραβάνε πάλι την κάλτσα. Εσείς πιστεύετε ότι έχει αλλάξει η παράσταση των έξω? Σε αρκετά έχει αλλάξει. Αλλά παραμένει βέβαια η αντίληψη των δανειστών ότι τείνουν πάντα να ξεχνούν και την πολιτική δέσμευση και τις πολιτικές συμφωνίες. Ή να αυτονομούνται ή να κάνουν τους σκληρούς για λογαριασμό κάποιων κυρίαρχων κέντρων. Νομίζω όμως ότι έχουμε έρθει σε μια πολιτική σύνδεση. Καταρχάς από τη συμφωνία του Ιουρίου και πιστεύω ότι και σε κάποιες λεπτομέρειες, εφόσον βλέπουν ότι η χώρα ανταποκρίνεται, η χώρα κινείται, η χώρα ανταποκρίνεται με ταχύτατους ρυθμούς ακόμη και σε ζητήματα εκτάκτου ανάγκης όπως το προσφυγικό, αναλαμβάνει ευθύνες, αναλαμβάνει βγάζει ασπροπρόσωπη την Ευρώπη σε μια ευρωπαϊστική κρίση. Νομίζω ότι θα μπορεί να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να πιέζουμε ταυτόχρονα σε όλα τα μέτωπα και σε μέτωπα μάλιστα στα οποία είναι εμφανώς θέλουν ένα δίκο, ηφαισιακό αδίκο. Δηλαδή επιμένουν σε ηφαισιακά μέτρα. Κάποιες ελαστικότητες νομίζω θα διαφανώσουν.